Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω την πλέξη κροκόδιλος. Αυτή εδώ πέρα είναι μια τσαντούλα με την πλέξη κροκόδιλος, η οποία γίνεται με πολλαπλάσια του 7 γαϊτανάκια. Η συγκεκριμένη τσαντούλα έχει 77 γαϊτανάκια. Και ξεκινάμε. Έχω κάνει εδώ γαϊτανάκια πολλαπλάσια του 7. Τα έχω κλείσει εδώ με ένα βοβό. Έχω κάνει 3 γαϊτανάκια στον αέρα, σαν το πρώτο ποδαράκι. Και σε κάθε γαϊτανάκι κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Και στο τέλος πρέπει να είναι ακριβώς όσα γαϊτανάκια είχα υπολογίσει, πολλαπλάσια του 7, για να βγει το σχέδιο. Λοιπόν, είμαι στο τέλος και κλείνω με ένα βοβό. Στο πρώτο ποδαράκι. Ένα βοβό. Και ξεκινάμε το σχέδιο. Αυτό είναι το πρώτο μας ποδαράκι. Κάνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Το πιάνω με αυτόν τον τρόπο εδώ. Εδώ. Και το γυρίζω έτσι. Εδώ. Και κάνω 5 διπλά ποδαράκια. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Και ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γίνεται η πρώτη μας βεντάλια. Το ξαναγυρίζω κανονικά, όπως είναι να πλέξουμε. Και πάω στο δεύτερο, στο αμέσως επόμενο. Το πιάνω έτσι, από αυτή τη φορά. Εδώ, όπως είναι να το πλέξουμε, το γυρίζω προς τα μένα. Βάζω το βελονάκι έτσι εδώ και το πιάνω έτσι. Και κάνω, το βλέπετε, εδώ μέσα. Το κρατάω με τα δυο μου τα δάχτυλα και κάνω άλλα 5 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5 και ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Το ανοίγω. Ορίστε. Έτσι. Έχει γίνει το πρώτο μας, ο πρώτος μας κροκόδιλος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μετράμε. Από το πρώτο. 1, 2, 3, 4, 5. Και πιάνουμε με αυτό το τρόπο εδώ το έκτο. Εδώ. Πιάνουμε και το γυρίζουμε μπροστά μας και κάνουμε 5 ξανά γαϊτανάκια στο ποδαράκι, στα πλάγια. 2, 3, 4, 5 και ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Πάμε στον αμέσως επόμενο. Το πιάνουμε έτσι. Εδώ. Και το γυρίζουμε από αυτή την πλευρά. Βλέπετε εδώ. Και ξανακάνουμε πάλι σε αυτό. Και σε αυτό 5 γαϊτανάκια. 1. 3, 4, 5 και ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Το ανοίγουμε. Έχουν γίνει ήδη 2. Μετράμε. 1, 2, 3,
τέσσερα, πέντε και το έκτο το πιάνουμε πάλι έτσι, εδώ, και το γυρίζουμε από αυτή τη φορά, έτσι. Και εδώ μέσα κάνουμε πέντε γαϊτανάκια. Μόλις θα τελειώσουμε, θα κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, θα το γυρίσουμε από την άλλη φορά, έτσι, θα το πιάσουμε έτσι και θα κάνουμε έτσι. Λοιπόν, θα σας δώσω το τέλος. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε στο τέλος. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε 5 ποδαράκια και μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, οπότε είμαστε σωστοί και κλείνουμε με ένα βουβό εδώ. Έγινε η πρώτη μας σειρά. Πάμε τώρα για τη δεύτερη σειρά. Το επόμενο σχέδιο από τον κροκόδιλο πρέπει να βγει ακριβώς εδώ στη μέση. Στα προηγούμενα 5 ποδαράκια, δηλαδή στο μεσαίο. Πρέπει να φτάσουμε δηλαδή τώρα στο μεσαίο. Για να φτάσουμε στο μεσαίο, θα κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Στη μέση εδώ θα κάνουμε ένα βουβό. Θα πάμε στο πρώτο ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Εδώ πίσω θα το ανοίγετε για να το βρείτε. Εδώ θα γίνει το δεύτερο βουβό. Θα γίνει το τρίτο βουβό. Και όταν φτάσουμε στο μεσαίο ποδαράκι από τα 5 θα κάνουμε το επόμενο βουβό. Και σταματάμε. Και ελέγχουμε αν είμαστε στο μεσαίο από τα 5 ποδαράκια. Είμαστε. 1, 2, 3. Είμαστε στο 3. Στο τρίτο. Κάνουμε 1, 2, 3 γαϊτανάκια στον αέρα και στον ίδιο πόντο κάνουμε ένα ποδαράκι. Και σχηματίζεται ένα V. Λοιπόν, από εδώ και πέρα ξεκινάει το κόλπο που έχω βρει εγώ για να μην χάνω, να μην μπερδεύομαι, ας το πω έτσι. Λοιπόν, όταν φτάνω στην προηγούμενη σειρά και μπαίνω στο μεσαίο και κάνω αυτό το V, πάντα θα μου περισσεύουν δύο ποδαράκια. Πάντα. Οπότε, κάνω δύο ποδαράκια. Ένα. Δύο. Το τρίτο ποδαράκι θα είναι πάντα στη μέση του προηγούμενου κροκόδιλου. Τρία. Και μου περισσεύουν άλλα δύο ποδαράκια. Το πρώτο είναι το πρώτο, το αμέσως πρώτο, που πρέπει να το προσέχετε να μην σας ξεφύγει. Ένα. Δύο. Λοιπόν, από εδώ δηλαδή που έγινε το V, εδώ το πρώτο V, στην αρχή, αυτά τα δύο. Πρέπει να έχω πάντα 5 ποδαράκια. Μετράω 1, 2, 3, 4, 5. Είμαι στη μέση του προηγούμενου. 1, 2, 3, είμαι στο τρίτο, είμαι. Εδώ στο τρίτο θα κάνω ένα ποδαράκι και το δεύτερο ποδαράκι. Θα γίνει το V μου και θα είναι ακριβώς στη μέση της προηγούμενης σειράς. Οπότε ξανακάνω το κόλπο. Μου περισσεύουν δύο ποδαράκια. Ένα, δύο. Τα κάνω. Ένα. Δύο. Το τρίτο είναι στη μέση. Μου βγαίνει στη μέση. Συνεχίζω. Τρία. Μου περισσεύουν άλλα δύο ποδαράκια για να μου γίνουν πέντε. Πάω στο πρώτο, που πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική να μου ξεφύγει. Πάμε τέσσερα. Και πάμε και στο πέμπτο. Πέντε. Μου περισσεύουν τρία ποδαράκια από την προηγούμενη σειρά. Ένα, δύο, τρία. Είμαι σωστή. Σε αυτό εδώ τι θα κάνω. Θα κάνω το διπλό. Ένα. Δύο. Λοιπόν, συνεχίστε
Και τα λέμε στο τέλος. Λοιπόν, έχω φτάσει στο τέλος. Το τρίτο, όπως σας είχα πει, πρέπει να είναι ακριβώς στη μέση και πρέπει να μου περισσεύουν δύο ποδαράκια από την προηγούμενη σειρά. Πατάω στο 1, 1, 2. Και κλείνω με ένα βουβό στα 3 που είχα κάνει για αρχή. Εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι όταν είχα πρωτοξεκινήσει. Τα 3 σαν αρχή και το δεύτερο που είχα πατήσει. Και είναι το πρώτο μου βέ εδώ. Κάνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και το ίδιο που σας είχα δείξει από την προηγούμενη σειρά, κάνω αυτή την κίνηση, το στρίβω μπροστά μένα και κάνω τα πρώτα μου 5 ποδαράκια. 2, 3, 4, 5, ένα γαϊτανάκι στον αέρα και το γυρίζω έτσι, βρίσκω το επόμενο, το κρατάω εδώ και το πιάνω έτσι και κάνω σε αυτό άλλα 5 διπλά γαϊτανάκια, συγγνώμη, ποδαράκια. 2, 3, 4, 5 και ένα γαϊτανάκι στον αέρα πάλι. Λοιπόν, για να δούμε το προηγούμενο κόλπο μου έπιασε. Ψάχνω να βρω που είναι το βέ. Να το βέ. Ψάχνω να βρω αν έχω 5 προηγούμενα. 1, 2, 3, 4, 5. Είμαι σωστή. Οπότε, μπαίνω εδώ, στο πρώτο βέ, εδώ, το γυρίζω, έτσι, και κάνω 5 ξανά γαϊτανάκια, 2, 3, 4, 5, ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Το γυρίζω έτσι, πιάνω αυτό εδώ, το δεύτερο ποδαράκι από το βέ μου, παίρνω πόντο και κάνω πάλι και σε αυτό εδώ 5 διπλά ποδαράκια. 2, 3, 4, 5, ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Το ανοίγω, ελέγχω. Πού είναι το επόμενο μου βέ? Εδώ. Το βρίσκω. Εδώ. Να το. Είναι 5 τα προηγούμενα. Μετράω. 1, 2, 3, 4, 5. Ξανά η ίδια κίνηση. Είμαι σωστή, συνεχίζω. Θα σας δώσω το τέλος. Έχω φτάσει στο τέλος, ελέγχω αν έχω 5 ποδαράκια, 1, 2, 3, 4, 5, είναι 5 και κλείνω εδώ πάλι με ένα βουβό. Και έχει τελειώσει η δεύτερη σειρά. Θα σας δείξω πάλι πως ξεκινάω και μετά βαίνει. Είναι ξανά το ίδιο. Λοιπόν, πρέπει να φτάσω στο μεσαίο από τα 5 ποδαράκια της προηγούμενης σειράς στο μεσαίο. Οπότε κάνω ένα γαϊτανάκι πάλι στον αέρα, το πρώτο μου βουβό γίνεται εδώ στη μέση, το πρώτο μου βουβό,
Το δεύτερο βουβό γίνεται στο πρώτο ποδαράκι, εδώ. Το δεύτερο βουβό γίνεται στο δεύτερο ποδαράκι και το τρίτο βουβό γίνεται στο μεσαίο ποδαράκι, στο μεσαίο. Και από εδώ θα ξεκινήσει το σχέδιό μου. Να τα δύο που μένουν και αυτό. Και κάνω πάλι 1, 2, 3 και στο ίδιο πάλι ένα ποδαράκι. Και είναι το πρώτο μου βε. Το κόλπο που σας έμαθα. Πρέπει να σας περισσεύουν 2 ποδαράκια, τα οποία περισσεύουν εδώ. Το τρίτο θα είναι στη μέση εδώ. Και τα άλλα 2 θα είναι τα 2 πρώτα. Σύνολο 5. Φτάνουμε στο μεσαίο της προηγούμενης σειράς. Κάνουμε το V. Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο. Όχι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Μην το φοβάστε. Είναι να βρείτε το κόλπο. Ελπίζω με το δικό μου το κόλπο να σας βοήθησα. Γιατί αξίζει τον κόπο να κάνετε αυτό το σχέδιο. Είναι μια πανέμορφη πλέξη. Γίνεται τσάντες καταπληκτικές. Μπορείτε να κάνετε αυτή τη τσαντούλα που εγώ την έχω κάνει με 77 γαϊτανάκια. Μπορεί να τα πολλαπλασιάσετε και να γίνει μια πολύ μεγάλη τσάντα. Μετά στο τέλος θα γίνει τσάντα, απλά το μόνο που έχετε να κάνετε, αν δεν έχετε κάνει βάση, την οποία πρέπει να την υπολογίσετε να βγαίνουν ακριβώς πολλαπλάσια του 7 τα γαϊτανάκια της, μπορείτε απλά, όπως την έχω ράψει εγώ εδώ, από κάτω, απλά την έχω ράψει. Δεν έχει καθόλου βάση. Καλή επιτυχία.